ότι οι φορείς ως προς τα θέματα διοίκειας και λειτουργίας του Συμβουλίου Επίτευξης έχουν γίνει αποδέκτες έγγραφης σύστασης από την εισαγγελία πρωτοτυπών Λευκάδας περί αποκατάστασης του προβλήματος υδροδότησης του νησιού της Λευκάδας σύμφωνα με τα όσα ορίζει η ΙΚΙΑ 51-120-84 από το περιεχόμενο της ΟΣΑΝΑ έγγραφης σύστασης λάβαμε γνώση ότι έχει υποβληθεί αναφορά από το Δικηγορικό Σύλλογο Λευκάδας χωρίς να αναφέρεται κατά ποιους στρέφεται αυτή και για ποια αντικείμενα. Εξ αυτού του λόγου και μέχρι να κινηθεί ο λόγος μηνυτήρια αναφορά θεωρώ ότι οποιαδήποτε λεπτομεριακή αναφορά στο θέμα αυτό δύναται να αποδυναμώσει τη θέση. Παρακολουθούμε από την πλευρά μας την εξέλιξη της υπόθεσης. Θα κάνουμε ασφαλώς και εμείς κάποιες ενέργειες που θεωρούμε ορθές και την προάσπιση των συμφερόντων των καθήκοντων δούμε μας. Όμως θεωρώ ότι οι αντιπαλότητες για ένα τόσο σημαντικό αγαθό όπως το νερό δεν χωρούν υπό τις παρούσες συνθήκες, αλλά κάθε Δήμος, ΔΕΙΑ ή ανάλογος φορέας διαχείρισης συντάκτινων πόρων θα πρέπει να φροντίσει ή να έχει φροντίσει για τη δημιουργία των κατάλληλων συνθηκών απρόσκοπτης υδροδότησης ή έστω υδροδότησης με τις λιγότερο δυσμενείς συνέπειες. Σίγουρα, η ανάπτυξη ενός τόπου πρέπει να είναι λελογισμένη και επαρκώς σχεδιασμένη χωρίς να αφαιρεί το κοινωνικό αγαθό του νερού από τους πολίτες για τις καθημερινές βασικές τους ανάγκες που αδιαφυσβήτητα υπηρεσκείουν. Δαρδαμάνης Ιωάννης, Δημοτικός Σύμβουλος, Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου ΔΕΙΑΠ, ηλεκτρολόγος, μηχανικός πανεπιστημιακής εκπαίδευσης.